πανσόφους τους αλείς αναδείξας καταπέμψας αυτής πνεύματο Αγίων και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Καθίστε. Αρχίσαμε με τη χάρη του Θεού από εχθές να μελετάμε ένα πατερικό βιβλίο, συνεχίζοντας την σειρά των Αγίων μας Πατέρων μετά τον Άγιο Σουλωνό, το βιβλίο του Αγίου Δωροθέου, το οποίο έχει τίτλο «Αββά Δωροθέου, έργα ασκητικά». Και αυτό βέβαια μην τρομάζετε από τον τίτλο, δεν αφορά μόνο σε ασκητές αλλά σε όλους τους πιστούς χριστιανούς, γιατί έχει πρακτικότατα θέματα και ωραιότατες συμβουλές για την πνευματική ζωή. Στην αρχή του έργου υπάρχουν δύο σημειώματα σαν πρόλογος, τα οποία το μεν ένα μας διευκρινίζει ότι ο Άγιος Δωρόθεος δεν είναι ο αιρετικός, υπήρχε ένας συνώνυμος Δωρόθεος, αιρετικός, αλλά είναι Όσιος Πατέρας της Εκκλησίας, καθώς και ο Άγιος Βαρσανούφιος. Και το δεύτερο είναι μια επιστολή που έστειλε κάποιος μοναχός που δεν γνωρίζουμε το όνομά του, σε κάποιον άλλον μοναχό μαζί με τα έργα τα οποία θα μελετήσουμε. Είχαμε διαβάσει χθες περίπου τη μισή επιστολή και τώρα θα συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε αν προλάβουμε και στο πρώτο κείμενο του Αγίου. Αλλά και αυτά που γράφει ο μοναχός αυτός ο ανώνυμος είναι σημαντικά, καθώς και τα σχόλια που έχουν γίνει από τη μονή του Τιμίου Προδρόμου του Καρέα στην Αθήνα, που έχει εκδώσει, έχει επιμεληθεί το έργο, γιατί μας διευκρινίζουν κάποιους όρους ασκητικούς, πατερικούς, που συναντάμε πολύ συχνά στα πατερικά κείμενα, και είναι πολύ χρήσιμο να δούμε και αυτά τα σχόλια και να έχουμε αυτή τη γνώση την πνευματική, η οποία βέβαια καλό είναι να μην μείνει μόνο στον εγκέφαλο, αλλά να μπει και στην πράξη, στη ζωή μας. Λέει λοιπόν ο μοναχός αυτός: «Θα ήθελα βέβαια να ήμουν ικανός στο λόγο και στο νου, ώστε να αξιωθώ να εκθέσω με λεπτομέρεια την Άγια Ζωή Του, τη ζωή του Αββά Δωροθέου, για να προξενήσω κοινή ωφέλεια και να δώσω ακριβέστατο πρότυπο αρετής». Επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει και χθες, ο Αββάς Δωρόθεος έζησε τον 6ο αιώνα στην περιοχή της Γάζας, στο κοινόβιο του Αββά Σερίδου. «Θα ήθελα να παρουσιάσω», λέει ο μοναχός, ο ανώνυμος, ο μοναχός, «το πώς ο μακάριος εκείνος βάδισε το στενό και ευρύχωρο και παράδοξο δρόμο». Ο δρόμος του Κυρίου είναι στενός, στενή η πύλη και τεθλιμμένη οδός, αλλά είναι και ευρύχωρος, και διότι μας οδηγεί στην ευρυχωρία του Θεού, στην απειρία του Θεού και στην μακαριότητα του Θεού, αλλά είναι και παράδοξος, για τον κόσμο είναι παράξενος ο δρόμος που ακολουθεί ένας χριστιανός. Είναι στενός μεν, επειδή αποφεύγει με κάθε τρόπο την περιπλάνηση και την διάχυση του νου και τον προφυλάσσει από κάθε επικίνδυνη εκτροπή, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Γιατί και ο Φίλος του Θεού, πραγματικά μεγάλος βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, αυτόν τον ορισμό δίνει για την στενότητα της τεθλιμμένης και σωτηριώδους οδού. Τι λέει ο Μέγας Βασίλειος? Είναι ωραίο αυτό που γράφει: «Το στενόν και τεθλιμμένον, ουκ άλλο τι δειλεί,
αλλά της στενότητος την επίταση του τεθλιμμένου παρίστηση. Αυτό που λέει ο Κύριος ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, δεν δηλώνει τίποτα άλλο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά το γεγονός ότι πράγματι είναι στενή και κάτι παραπάνω από στενή. Αυτό σημαίνει το τεθλιμμένη. Επί το σούτον της οδού απεσθενωμένης, τόσο πολύ είναι στενή η οδός, ως θλίβεστε του τέστην στενοχωρήστε εκατέρωθεν τον οδεύοντα. Έτσι ώστε να θλίβετε, να στενοχωρείτε, κατά κάποιο τρόπο να πιέζετε εκατέρωθεν και από τις δύο πλευρές αυτός ο οποίος βαδίζει αυτή την οδό. Παρεκβάσεως πάσης επικινδύνου ούσης. Γιατί κάθε παρέκβαση, κάθε εκτροπή είναι επικίνδυνη, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Ως επί γεφύρας πάντοθεν του υπορέοντος ποταμού υποδεχομένου τον εκκλίνοντα. Σαν να βαδίζει δηλαδή ο χριστιανός πάνω σε ένα γεφύρι και από κάτω ρέει ο ποταμός και αν ξεφύγει είτε δεξιά είτε αριστερά θα πέσει το ποτάμι. Διόφης είναι ο Δαβίδ, γι' αυτό και λέγει ο Δαβίδ, εχόμενα τρίβων σκάνδαλα εθεντόμη. Στο δρόμο μου έχουν βάλει σκάνδαλα, παγίδες. Και αν λίγο ξεφύγω θα πιαστώ από αυτές τις παγίδες. Διούν το δια της στενής και τεθλιμμένης εις ελθύνης στην ζωή προθέμενων, φυλάσσιν εαυτόν από πάσης παρεκβάσεως και παρεκτροπής των εντολών του Κυρίου. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, θα πρέπει δηλαδή αυτός ο οποίος θέλει να βαδίσει τη στενή και τεθλιμμένη οδό και να μπει στη ζωή, την αιώνια ζωή που χαρίζει ο Κύριος, να φυλάει τον εαυτό του από κάθε παρέκβαση και παρεκτροπή από τις εντολές του Κυρίου και να πληρεί το γεγραμμένο, να εκπληρώνει αυτό που έχει γραφεί. Μη εκκλίνεις εις δεξιά, μη δε αριστερά. Ούτε δεξιά σε υπερβολή, ούτε αριστερά σε έλλειψη. Αλλά να βαδίζεις την οδό ακριβώς της μεσότητος, της αρετής που είναι η μεσότης. Ούτε υπερβολή, ούτε έλλειψη. Ο Άγιος Σαββάς Δωρόθεος λοιπόν βάδισε αυτή τη στενή και τεθλιμμένη και σωτηριώδη οδό, η οποία είναι στενή αλλά είναι και ευρύχωρος, γιατί όπως λέει ο μοναχός χαρακτηρίζεται από απροσπάθεια και αυτοπροαίρετη παράδοση του υποτακτικού σε αυτούς που τον οδηγούν στον Θεό. Τι θα πει τώρα η λέξη απροσπάθεια, είναι και αυτή πατερικός ασκητικός όρος. Και τι σημαίνει προσπάθεια? Προσπάθεια σημαίνει στην ασκητική ορολογία κάθε εμπαθής συναισθηματική και βουλητική προσκόλληση σε πρόσωπα, πράγματα, ιδέες ή ενθυμίσεις. Κάθε προσκόλληση του ανθρώπου δηλαδή σε ένα πρόσωπο ή σε ένα πράγμα ή σε μια ιδέα ή σε μία ενθύμηση, σε μία μνήμη. Προσπάθεια λοιπόν είναι η προσκόλληση. Προσπάθεια είναι η κατάσταση δουλείας για την ψυχή που υποδουλώνει ταυτόχρονα και ολόκληρη την κτήση και ευνοϊκός παράγοντας για την ταύτιση του ανθρώπου με το φθαρτό και το εφήμερο. Λέμε ας πούμε ένας άνθρωπος έχει προσπάθεια στα χρήματα, Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει προσκόλληση στα χρήματα. Κολλάει στα γήινα, στα υλικά, στα φθαρτά, στα εφήμερα. Είναι το πάθος της φιλαργυρίας. Αυτή η προσπάθεια χαρακτηρίζει κυρίως όσους δεν έχουν διαμέσου της πίστεως ανοιχτή στη διάσταση του μέλλοντος αιώνος. Δεν έχουν ακόμα πιστέψει σωστά και βαθιά, οπότε είναι κολλημένοι στον παρόντα αιώνα, τον απατεώνα. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα ζήσουμε, πώς θα δουλέψουμε, τίποτα για το μέλλον, τα αιώνα, τον αιώνιο, τον αιώνα που καλούμαστε να ζήσουμε με τον Θεό. Η προσπάθεια χαρακτηρίζει και όσους δεν βρήκαν το πρόσωπο του Χριστού, στο πρόσωπο του Χριστού, το πλήρωμα των πάντων. Αυτό που ζητάει ο άνθρωπος, τα πάντα είναι στο πρόσωπο του Χριστού. Όλα τα καλά είναι ο Χριστός.
Αν δεν το βρει αυτό ο άνθρωπος, δεν το καταλάβει, δεν το ανακαλύψει, δεν το ζήσει, κολλάει σε πράγματα γήινα, πρόσκαιρα, τα οποία τελικά βέβαια τον αφήνουν ανικανοποίητο. Είναι αποτέλεσμα η προσπάθεια του εγωκεντρισμού και της φιλαυτίας και εκφράζεται με τρεις κυρίως βασικές μορφές: της αγάπης, της ειδονής, τη φιλαργυρία και την καινοδοξία. Αυτή είναι η προσπάθεια. Η καταλυτική για την ψυχή δύναμη της προσπάθειας γίνεται περισσότερο εμφανής όταν επακολουθήσει έλλειψη ή στέρηση του αντικειμένου προς το οποίο είναι προσκολλημένη η ψυχή. Τότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι έχει προσπάθεια, έχει προσκόλληση, όταν χάσει αυτό το πρόσωπο ή το αντικείμενο στο οποίο έχει προσκόλληση. Τότε είναι πιο εμφανής η προσπάθεια. Λόγω χάρη, ένας έχει προσπάθεια σε ένα μηχάνημα, σε ένα εργαλείο. Αν το χάσει, αν το κλέψει λόγω χάρη κάποιος, εκεί θα φανεί σε όλο το μεγαλείο η προσκόλληση, θα θυμώσει, θα επιθυμήσει ενδεχομένως να εκδικηθεί κλπ. Είχαμε στην Αγιάννα ένα τέτοιο περιστατικό πριν χρόνια, όπου ένας μοναχός είχε προσκόλληση. Πού νομίζετε, ήταν αγιογράφος στο πινέλο του. Και τόσο πολύ θύμωσε όταν κάποιος άλλος του το έκλεψε αυτό το πινέλο, που παραφύλαξε και το σκότωσε. Δηλαδή φαίνεται ακριβώς πού μπορεί να φτάσει το πάθος της προσπάθειας, της προσκόλλησης. Και από τότε βάλανε στην Αγία αστυνομία, οι άντρες που πάτε στο Άγιον Όρος, θα το έχετε δει ότι έχει και αστυνομικό σταθμό στην Αγία Άννα. Με αφορμή αυτό το έγκλημα. Δηλαδή από πού μπορεί να μας πιάσει ο διάβολος. Γι' αυτό δεν πρέπει η ψυχή να είναι δεμένη με τίποτα. Για ένα πινέλο έγινε φόνος. Απροσπάθεια τώρα είναι η ελευθερία την οποία βιώνει η ψυχή αυτού ο οποίος αγαπητικός εφύεται προς το μόνο και όντως εφετών. Είναι η ελευθερία αυτού ο οποίος αγαπάει το Θεό, το οποίο είναι το μόνο που αξίζει να αγαπήσει κανείς και να έλκεται και να ποθεί και να πορεύεται προς αυτό. Και η μετάθεση κάθε υλικού δεσμού προς την άειλο σχέση. Ο άνθρωπος που έχει απροσπάθεια δηλαδή δεν έχει κανένα δεσμό με τα υλικά πράγματα και έχει δεσμό με τα άειλα, με το Θεό δηλαδή. Όλη η υλική δεσμία αντικαθίζεται από την άειλο σχέση, τη σχέση με το Θεό. Η απροσπάθεια είναι πρόδρομος της απάθειας. Και απάθεια, το ερμηνεύσαμε χθες, είναι η ακινησία των παθών, το να μην κινούνται τα πάθη. Πριν λοιπόν φτάσει κανείς στην απάθεια, πρέπει να φτάσει στην απροσπάθεια, να μην έχει προσκόλληση σε τίποτε, ούτε σε πρόσωπα, ούτε ακόμα και σε συγγενείς. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, εάν λέει δεν μισήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του, τη μητέρα του, τα αδέρφια του, τους γονείς του κλπ, τα κτήματά του, ακόμα και τη ζωή του την ίδια, δεν μπορεί να γίνει μαθητής μου. Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, να μην έχεις καμία προσκόλληση σε τίποτε υλικό, πρόσωπο ή πράγμα ή και ιδέα ακόμα, αλλά μόνο στον Θεό να προσκολληθείς. Και τότε βγαίνεις στον χώρο της αληθινής ελευθερίας και μπορείς να γίνεις μαθητής του Χριστού. Αλλιώς αυτή η προσπάθεια και η προσκόλληση στα υλικά πράγματα θα σε κρατήσει δέσμιο και δεν θα σε αφήσει να αγαπήσεις όπως πρέπει το Θεό. Και κάποια στιγμή μπορεί να φτάσεις και να τον προδώσεις. Γι' αυτό είπε ο Κύριος πάλι, όποιος ζητήσει, λέει, να σώσει τη ζωή του, αυτός θα τη χάσει. Όποιος ζητήσει να σώσει την σχέση αυτή την ηλική με τον εαυτό του, με τη φιλαυτία του, να σώσει τη ζωούλα του ή να σώσει τα πράγματά του, αυτός θα χάσει εμένα που είμαι η όντως ζωή και ό,τι άλλο καλό αληθινά έχω. Η απροσπάθεια λοιπόν είναι πρόδρομος της απάθειας και γεννιέται από την εμπειρία της αγάπης του Θεού και από την ανάπαυση που χαρίζει η πίστη
και η κοινωνία με τον Θεό. Πώς κανείς τώρα θα βρει το κουράγιο, θα λέγαμε, να σπάσει αυτά τα δεσμά με την ύλη, με τα πράγματα και με τα πρόσωπα, εάν βιώσει τη γλυκύτητα της κοινωνίας με τον Θεό, τη χάρη του Θεού, την ανάπαυση που χαρίζει η κοινωνία με τον Θεό μέσα από την προσευχή, μέσα από την πνευματική ζωή. Τότε έχει τέτοια δύναμη μέσα του που δεν τον ενδιαφέρει αν, ας πούμε, έχει στήριξη οικονομική, υλική από τα πράγματα του κόσμου ή από τα πρόσωπα, τους άλλους ανθρώπους. Ενώ όσο ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την αίσθηση του Θεού, δεν έχει βρει αυτή την αγάπη, έστω λίγο τη μακαριότητα, αυτή την ανάπαυση του Θεού, δεν μπορεί να ξεκοπεί από τα υλικά πράγματα και πρόσωπα. Και σου λέει, τι θα μείνω μόνος μου? Άμα κάνω αυτό που λέει ο Χριστός, θα μείνω μόνος μου, δεν θα έχω στήριξη από κανέναν. Ας μείνεις μόνος. Τι μπορεί να σου προσφέρει ένας άνθρωπος? Ενώ ο Θεός μπορεί να σου δώσει τα πάντα. Τα μονοπάτια που οδηγούν στην απροσπάθεια είναι η αγάπη προς το Θεό, η ακτιμοσύνη και η ταπείνωση. Γιατί όσο κανείς ασκεί την ακτιμοσύνη, τόσο αποδεσμεύεται από προσκολήσεις στην ύλη. Και η ταπείνωση, που είναι πάλι η απελευθέρωση από την προσκόλληση στον εαυτό μας, το εγώ μας. Κλασικά παραδείγματα απροσπάθειας είναι ο πολύαθλος Ιώβ, ο οποίος έχασε σε μια στιγμή τα πάντα, χωρίς όμως να χάσει το ένα, την κοινωνία με το Θεό, την ελπίδα στο Θεό. Και άλλο παράδειγμα προσπάθειας είναι το πλήθος των οσίων πατέρων, οι οποίοι αγωνίστηκαν μέχρι θανάτου για να σπάσουν τα δεσμά της ύλης και της φθοράς. Και σήμερα που γιορτάζουμε και τους Αγιορείτες Πατέρες, έχουμε έτσι ζωντανά παραδείγματα, ζωντανά βεβαιωμένο αυτό που διαβάζουμε. Ο Άγιος λοιπόν Δωρόθεος άσκησε την απροσπάθεια, την πέρασε μέσα από την στενή και τεθλιμμένη οδό και οδηγήθηκε στον Θεό και διαμέσου της ταπεινώσεως, η οποία σύμφωνα με τη διδασκαλία του Μεγάλου Αντωνίου είναι η μόνη που μπορεί να ξεφύγει όλες τις παγίδες του διαβόλου, είπε ο Αββάς Αντώνιος. Είδον πάσα στα παγίδας του εχθρού υπλωμένας επί της γης. Είδα όλες τις παγίδες του εχθρού, του διαβόλου, απλωμένες πάνω στη γη. Και στενάξας είπων, τι άρα παρέρχεται ταύτας? Και αφού στέναξα, είπα, ποιος άραγε ξεφεύγει από αυτές? Και άκουσα φωνής λεγούσης μη, η ταπεινοφροσύνη. Και άκουσα φωνή θεϊκή που μου έλεγε η ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να περάσει μέσα από όλες τις παγίδες, τις φοβερές του διαβόλου, χωρίς να πιαστεί από καμία, αν έχει την ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό και στο βίο του Δωροθέου, του Αββά Δωροθέου, έβρισκε την εφαρμογή του το ψαλμικό «Πλατεία η εντολή σου σφόδρα». Ο άνθρωπος δηλαδή που τηρεί τις εντολές του Θεού, πλαταίνει τη ζωή του, θα λέγαμε, την κάνει ευρύχωρη. Και ενώ είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός, γιατί δεν πρέπει να ξεφύγεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά, μετά γίνεται πλατεία, γιατί βγαίνει στην ανετότητα, θα λέγαμε, στην ευρυχωρία της μακαριότητας του Θεού. Δεν θα επιχειρήσω όμως ένα τέτοιο έπαινο, ενώ θα ήθελα, λέει ο μοναχός, να επενέσω τον Αββά Δωρόθεο. Δεν θα το επιχειρήσω, γιατί υπερβαίνει τις δυνάμεις μου. Γιατί ξέρω πραγματικά ότι ο μακάριος Δωρόθεος, εκτός από εκείνα που ζούσε και έλεγε ακούραστα όταν δίδασκε, ανέφερε και αυτά ακόμα που δίδασκαν οι εξωχριστιανοί φιλόσοφοι και που σαν σοφή μέλισσα τα μάζευε, αν βέβαια έβρισκε ότι περιείχαν κάτι χρήσιμο. Όπως το μηδέν άγαν.
τίποτε το υπερβολικό. Και το γνώθεις σε Αυτόν. Το να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Αυτά είναι προχριστιανικά ρητά. Και αυτά τα χρησιμοποιούν οι Άγιοι Πατέρες εφόσον βοηθούν στην πνευματική ζωή. Και άλλα παρόμοια, τα οποία βέβαια με παρακινεί να τα αναφέρω, αν όχι τόσο η καλή γνώμη μου για αυτά, όσο η αδυναμία μου. Εκείνο λοιπόν που η σπουδαία και φιλόκαλη ψυχή σας μου ζήτησε, αυτό και πήρα το θάρρος να το τολμήσω, επειδή αντιλήφθηκα το βάρος της παρακοής και φοβήθηκα την τιμωρία της τεμπελιάς. Απευθύνει τώρα στον μοναχό που του ζήτησε τα έργα του Αββάδου Ρώθαιου και λέγει ότι φοβήθηκα αφενός με την παρακοή και αφετέρου την ραθυμία, την οκνηρία. Γι' αυτό και συγκέντρωσα τα έργα του Αββά και στα στέλνω. Και μαζί με αυτή την επιστολή έστειλα σε εσάς τους φρόνιμους με τη χάρη του Θεού τραπεζίτες το τάλαντο που βρίσκεται μέσα μου ανεκμετάλλευτο. Δηλαδή όσες διδασκαλίες του μακάριου Δωροθέου ανεβρέθηκαν, τις οποίες ο ίδιος αξιώθηκε να παραλάβει από τους πνευματικούς του πατέρες και να παραδώσει στους μαθητές του, αφού κατά την υπόδειξη του πρώτου αληθινού καθηγητή και σωτήρα μας, του Χριστού, πρώτα εφάρμοσε και μετά δίδαξε. Βλέπετε πόσο ταπεινά μιλάει για τον εαυτό του. Αυτές τις διδασκαλίες, λέει, του Αββά Δωροθέου τις είχαμε, αλλά δεν τις αξιοποίησα ο ίδιος, δεν τις εφάρμοσα. Στη στέλνω όμως, γιατί εσύ είσαι καλός τραπεζίτης και αυτοί που είναι κοντά σου, και δεν θα τις αφήσετε να εκμετάλλεστες όπως εγώ. Αν και δεν μπόρεσαμε βέβαια να βρούμε όλους τους Αγίους Λόγους του, αλλά πολύ λίγους, και αυτούς με την πρόνοια του Θεού σποραδικά συγκεντρωμένους από κάποιους φιλομαθείς, όμως θα είναι αρκετό για τη δική σου πνευματική επιδεξιότητα να αξιοποιήσεις και αυτό το λίγο σύμφωνα με το ρητό «Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε». Το λέει στις παροιμίες, στο ένα το κεφάλαιο. Δώσε αφορμή στο σοφό και θα γίνει σοφότερος. Και το λίγο που δίνει στο σοφό το αξιοποιεί. Τέτοια προαίρεση είχε ο Μακάριος για τη μοναχική ζωή στην οποία τον οδηγούσε ο Θεός, και τέτοια ζωή έκανε εναρμονισμένη απόλυτα με το σκοπό που είχε. Γιατί στους μεν πνευματικούς του πατέρες είχε επιδείξει τέλεια αποταγή των υλικών πραγμάτων. Τώρα περιγράφει λίγο πώς έζησε ο Αββάς Δωρόθεος. Η λέξη αποταγή είναι η οικειοθελής, αυτοπροαίρετη και ανεπίστροφη εγκατάλειψη του κοινωνικού, παύλα κοσμικού βίου, των υλικών πραγμάτων και των ανθρωπίνων σχέσεων. Ένας που γίνεται μοναχός ασκεί την αποταγή. Αποτάσσεται δηλαδή από την ζωή την κοινωνική, την κοσμική, την ζωή την προσκόλληση στα υλικά πράγματα και την ενασχόληση με τα υλικά πράγματα, και αποτάσσεται και τις ανθρώπινες σχέσεις. Για να μπορεί να έχει έτσι απερίσπαστο το νου του, να προσεύχεται να κοινωνεί με τον Θεό. Αυτό έκανε λοιπόν ο Αββάς Δωρόθεος, τέλεια αποταγή των υλικών πραγμάτων, γνήσια κατά Θεόν υποταγή, και θα εξηγήσουμε τι σημαίνει η λέξη υποταγή, είναι το αναγκαίο, το απαραίτητο συμπλήρωμα της αποταγής. Αποταγή χωρίς υποταγή δεν έχει αξία. Φεύγεις από τον κόσμο, τις σχέσεις, τις ανθρώπινες κλπ, αλλά πρέπει να υποταχθείς σε κάποιον έμπειρο πνευματικό οδηγό. Η υποταγή είναι η έμπρακτη, ευγνώμων και χριστομίμητη απάντηση στην ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Έτσι ο Θεός Λόγος γίνεται άνθρωπος και καλεί τον άνθρωπο να γίνει Θεός. Πώς? Δια της μιμήσεως του Θεανθρώπου. Όπως ο Θεάνθρωπος Κύριος υποτάχθηκε ως άνθρωπος στο Θεό Πατέρα, έκανε τέλεια υποταγή και υπακοή, έτσι και ο άνθρωπος υποτασσόμενος στον Θεάνθρωπο Κύριο, και αυτός γίνεται Θεός κατά χάρη.
Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό διαμέσου της υποταγής, της υπακοής. Έτσι ο άνθρωπος που έχει ευγνωμοσύνη σε αυτή την άπειρη ταπείνωση και συγκατάβαση του Θεού ανταποκρίνεται με την υποταγή στις εντολές του Θεού. Αυτή η υποταγή επιτυχάνεται με την αυτοπροαίρετη τοποθέτησή μας κάτω από την πλήρη δικαιοδοσία ενός ή περισσότερων ανθρώπων, που τους ορίζει βέβαια η Εκκλησία, ο Θεός, ως γέροντες, ως πνευματικούς. Αυτούς τους έχουμε εις τόπον Χριστού, τους κάνουμε απόλυτη υπακοή και εμπιστευόμαστε την πορεία και τη δραστηριότητά μας στην κρίση τους και στο θέλημά τους, όπως ακριβώς θα κάναμε αν είχαμε επηγείς τον ίδιο τον Κύριό μας. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι ο γέροντας, ο πνευματικός, είναι Θεός μετά Θεών. Είναι σαν να βλέπεις το Θεό, δηλαδή ορατά. Ορατός Θεός, έλεγε ο γέροντας Εφραίμου Κατουνακιώτης, είναι ο γέροντας. Αυτούς τους έχουμε εις τύπον και τόπο Χριστού, τους εμπιστευόμαστε και υποτασσόμαστε σαν στον Κύριο. Έτσι δεν κάνουμε τίποτα εσωτερικό ή εξωτερικό, δεν δίνουμε ή δεν παίρνουμε τίποτα υλικό ή πνευματικό χωρίς την ευλογία του γέροντα ή του αναπληρωτού του. Ευλογία είναι η άδεια, η έγκριση και η ολόψυχη προσευχή του γέροντα για κάθε τι που ζει ή ενεργεί ο υποτακτικός του. Ο γνήσιος υποτακτικός ούτε νεκρούς δεν ανασταίνει χωρίς ευλογία. Δηλαδή και τέτοιο χάρισμα να έχει δεν το ενεργεί αν δεν πάρει ευλογία. Ο Βάσης Δωρόθεος άσκησε λοιπόν την κατά Θεόν αποταγή αλλά και την κατά Θεόν υποταγή. Επίσης άσκησε την απόλυτη και ειλικρινή εξαγόρευση των λογισμών. Ας πούμε και τι σημαίνει αυτό. Εξαγόρευση λογισμών στην ασκητική μοναχική ζωή εννοούμε την απαράβατη υποχρέωση που έχει ο υποτακτικός να αναφέρει στο γέροντά του όχι μόνο τα λάθη του, τις πτώσεις του ή και τις εμπαθείς διαθέσεις του, αλλά και γενικά τους λογισμούς του και τους αγαθούς οραματισμούς του και τις θεοκίνητες ακόμη κινήσεις του νου και της καρδιάς του. Είναι υποχρεωμένος να δίνει πραγματική εικόνα όλα τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της θελήσεώς του, είτε αυτή βρίσκεται σε σκέψεις, σε φαντασιώσεις, σε επιθυμίες ή σε συναισθήματα, είτε υλοποιείται σε συγκεκριμένα έργα αγαθά ή πονηρά. Ο λογισμός, εξαγόρευση λογισμών είπαμε, είναι ο όρος. Ο λογισμός ως όρος χρησιμοποιείται με πολλές έννοιες και σημασίες. Άλλοτε σημαίνει την απλή σκέψη και άλλοτε την βουλητική τάση της ψυχής, μια επιθυμία, με συνειδητά ή ασυνείδητα τα συναισθήματα τα σχετιζόμενα με τον στόχο. Και άλλοτε πάλι αποτελεί διαρκή και ολοκληρωμένη βίωση μέσα στην οποία βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και η συνείδηση και ο νους και το συνέστημα και η βούληση συντονισμένα και ομόστοχα. Και στην ατελή και στην τέλεια μορφή τους οι λογισμοί είναι το αντικείμενο της εξαγορεύσεως, αλλά δεν έχουν την ίδια βαρύτητα και σημασία που έχει ο τέλειος λογισμός, ο οποίος έστω και αν δεν γίνει πράξη φανερώνει την πλήρη συγκατάθεση της ψυχής και προκαλεί ακέραιο τον ηθικό καταλογισμό, την επιδοκιμασία ή την αποδοκιμασία του Κυρίου. Έχουμε διάφορα στάδια, διάφορες βαθμίδες στην πορεία που ακολουθεί ένας λογισμός και την ανάλογη βαρύτητα. Αν είναι κακός λογισμός εξαρτάται πόσο κανείς προχώρησε και έφτασε μέχρι τη συγκατάθεση την πλήρη, οπότε βέβαια είναι βαρύτερη η αμαρτία. Ο Άγιος Δωρόθεος λοιπόν εξάσκησε και την ειλικρινή και απόλυτη εξαγόρευση των λογισμών, ακρίβεια συνειδήσεως και κυρίως ενσυνείδητη και αδιάκριτη υπακοή που στηρίζεται στην πίστη και τελειώνεται με την αγάπη. Η ζωή της υπακοής για να λειτουργηθεί σωστά θα πρέπει να είναι αδιάκριτος. Αδιάκριτη υπακοή σημαίνει υπακοή στην οποία δεν βάζει την ιδία κρίση ο υποτασσόμενος. Δεν κρίνει δηλαδή αυτά που του λέει ο γέροντάς του, ο πνευματικός του,
Εφόσον φυσικά έχει ψάξει προηγουμένως, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, έχει μια καλή πονηρία, έχει εξετάσει και έχει βρει ότι ο συγκεκριμένος γέροντας είναι κατάλληλος για αυτόν και έχει όλα τα εχέγγυα του αληθινού θεραπευτού. Γιατί αν κανείς δεν ερευνήσει σωστά, μπορεί αντί για καπετάνιο, όπως λέει και πάλι ο Άγιος Ιωάννης, να πέσει σε μούτσο, δηλαδή σε ακατάλληλο για να κυβερνήσει τη ζωή του άνθρωπου. Από τη στιγμή όμως που θα βρεις τον κατάλληλο πνευματικό, θα πρέπει μετά να κάνεις αυτή την αδιάκριτη υπακοή, που σημαίνει να μην βάζεις την προσωπική σου κρίση και να μην είσαι εσύ ο ρυθμιστής της πνευματικής σου πορείας, αλλά εκείνος, ούτε να είσαι εσύ ο ελεγκτής του γέροντα και της αγωγής που σου ασκεί, αλλά να αφαιθείς τελείως στις οδηγίες του και στο θέλημά του. Βεβαίως και εκεί υπάρχει μία στοιχειώδης διάκριση πάντοτε, γιατί και ο γέροντας είναι άνθρωπος και μπορεί κάποια στιγμή να πλανηθεί, να τρελαθεί λόγω χάρη. Ή ως άνθρωπος και αυτός να παρασυρθεί και να πέσει, οπότε ο υποτακτικός μπορεί να απομακρυνθεί, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, από το γέροντά του και χωρίς ευλογία, όταν ο γέροντας του παρεκτραπεί σε δύο συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, πέσει σε αίρεση, ή δεύτερον, πέσει σε ηθικά παραπτώματα, αμαρτήματα, και παρακινεί και τον ίδιο να πέσει σε αυτά με τη στενή έννοια του όρου. Δηλαδή, όταν πέσει σε ανηθικότητα ή σε αίρεση, τότε φεύγεις χωρίς ευλογία από τον γέροντά σου. Οπότε αυτή η λέξη αδιάκριτη υπακοή δεν σημαίνει ότι γινόμαστε τελείως άλογα πρόβατα. Πάντοτε η υπακοή πρέπει να ξέρουμε ότι αναφέρεται στον Θεό. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να έχεις αυτό το πνεύμα της κριτικής της κάθε ενέργειας του γέροντα, το οποίο βέβαια δεν ωφελεί καθόλου τον υποτασσόμενο και δεν τον αφήνει να προοδεύσει. Στην επίγεια ζωή οι καρποί της υπακοής εμφανίζονται ως αμεριμνία και υπνούσα οδηπορία. Αυτό είναι από τον Άγιο της Κλίμακος. Δηλαδή ο υποτακτικός είναι σαν έναν που οδηπορεί υπνών, κοιμόμενος. Δηλαδή πολύ αμέριμνα, σαν ένα παιδάκι που είναι στο λεωφορείο και ταξιδεύει και κοιμάται, έτσι είναι και ο υποτακτικός. Όταν όμως οι υποταγόμενοι πάντες το Υιό, ευρεθόμεν αυτού μέλη και γενόμεθα αυτό εις Υιούς Θεού, τότε αυτός υποταγήσεται αν θυμών το Πατρί ως κεφαλή υπέρ των ιδίων μελών. Τότε θα αποκαλυφθεί η ζωπιός νέκρωση της υπακοής σαν ατελεύθετη μακαριότητα και αυθαρσία. Η υπακοή του ανθρώπου, του υποτασσόμενου στον γέροντά του, είναι μίμηση της υπακοής του Χριστού στο Θεό Πατέρα, και μας καθιστά πραγματικά Υιούς του Θεού η υπακοή, και μας χαρίζει τη ζωοποιό νέκρωση, γιατί εκείνο που νεκρώνει ο υποτακτικός είναι το θέλημά του, και αυτή η νέκρωση του θελήματος, η υποταγή του θελήματος στο θέλημα του γέροντα και κατ' επέκταση στο θέλημα του Θεού, είναι αυτή που καθαρίζει την ψυχή από τα πάθη. Και ο άνθρωπος νεκρώνεται ως προς τα πάθη και πάει, οδηγείται στην απάθεια. Ο Βάσος Θεοδόθος άσκησε λοιπόν και την ενσυνείδητη και αδιάκριτη υπακοή, η οποία στηρίζεται στην πίστη και τελειώνεται με την αγάπη. Δηλαδή ξεκινάς με πίστη στον Θεό και ασκείς το μυστήριο της υπακοής και παίρνεις χάρη υποτασσόμενος στο γέροντά σου, και σιγά σιγά προοδεύεις πνευματικά δια της χάρη τους που παίρνεις υποτασσόμενος, και φτάνεις στην αγάπη, η οποία είναι προς τον Θεό και προς τον γέροντα. Βέβαια είναι η ταύτιση μετά που γίνεται μυστηριακά πάλι με τον γέροντα και με τον Θεό. Δηλαδή στο μοναστήρι, στο κοινόβιο, επιτυγχάνεται αυτό που είναι ο σκοπός
και της Εκκλησίας. Το «Η ναός είναι εν» που είπε ο Κύριος, να γίνουμε ένα. Όταν ο πατακτικός ζει σωστά, γίνεται ένα με τον γέροντά του και έτσι λειτουργείται το μυστήριο της Εκκλησίας μέσα στο κοινόβιο. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο γάμο. Δια της υποταγής, της υποταγής, της υποκοής της γυναίκας στον άντρα, του άντρα στη γυναίκα, λειτουργείται πάλι αυτό το μυστήριο της υπακοής και γίνονται οι δύο ένα. Και έτσι γίνεται και η οικογένεια μια αληθινή κατοίκον εκκλησία. Και σώζονται και οι άγαμοι και οι άγαμοι δια του ιδίου τρόπου, ουσιαστικά για τις εκοπής του θελήματος και της υπακοής. Στις σχέσεις του με τους αδελφούς της Μονής, ο Αββάς Δωρόθεος ήταν σεβαστός και προσιτός. Και σεβαστός, κρατούσε θα λέγαμε σωστά τις αποστάσεις και σεβότανε και άλλα, ήταν και αντικείμενο σεβασμό τους άλλους, αλλά ήταν και προσιτός, δεν ήταν απρόσιτος. Μπορούσαν να το πλησιάσουν άνετα. Χωρίς υπερηφάνεια και παρησία. Χωρίς να έχει την υπερηφάνεια που αποθεί, αλλά και την παρησία που καταλύει τον αλληλοσεβασμό. Τι θα πει τώρα η λέξη παρησία? Στην αρχική της έννοια, παρησία είναι το θάρρος της παραστάσεως ενώπιον κάποιου προσώπου ή συνόλου ανθρώπων και της εκφράσεως αιτήματος, γνώμης, θελήματος ή απολογίας του παρησιαζομένου. Έχω παρησία, εμφανίζομαι, φανερώνομαι μπροστά σε έναν άνθρωπο ή σε ένα σύνολο ανθρώπων. Στην προπτωτική κατάσταση, ο πρωτόπλαστος είναι γυμνός μεν της των νεκρών δερμάτων επιβολής, εν παρησία δε το του Θεού πρόσωπο βλέπων. Δεν είχε ως καλύματα τα νεκρά δέρματα ο πρωτόπλαστος, γιατί δεν τα χρειαζόταν, ήταν σε κατάσταση απαθίας, αλλά ήταν εν παρησία βλέποντας συνεχώς το πρόσωπο του Θεού. Είχε θάρρος δηλαδή και μπορούσε να πλησιάζει το Θεό. Μετά την πτώση τι συνέβη? Φοβήθηκε, κρύφτηκε ο Αδάμ και η Εύα, γιατί έχασαν την παρησία στο Θεό. Γιατί μπήκε η αμαρτία. Η αμαρτία λοιπόν μας αφαιρεί την παρησία προς το Θεό, μας αφαιρεί το θάρρος να παρουσιαζόμαστε μπροστά στο Θεό. Η αναμαρτησία και η καθαρότητα της ψυχής χάριζε την ελευθερία της κοινωνίας με το Θεό στον Αδάμ και στην Εύα. Την παρησία, την τη ελευθερία της ψυχής ενυπάρχουσαν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Ο Αδάμ δηλαδή πριν την πτώση και η Εύα είχαν την παρησία, το θάρρος προς τον Θεό που ενυπάρχει μαζί με την ελευθερία της ψυχής. Πότε είναι ελεύθερη η ψυχή? Όταν είναι ελεύθερη από την αμαρτία, από τα πάθη, τότε είναι ελεύθερη. Και αυτή η ψυχή έχει και παρησία, έχει και θάρρος να μιλήσει στον Θεό. Μετά την πτώση ο Αδάμ φοβήθηκε και εκρύβει, λέει στη Γένεση. Του έλειψε η άκακη και αυθόρμητη τάση της ευπαρησίας της ιότητας. Έχασε την ιότητα, την αίσθηση ότι είναι παιδί του Θεού, και έχασε και την παρησία, το ευπαρησίας του, έως της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, μέχρι που ήρθε πάλι, μέχρι που ήρθε στη γη ο Θεός Λόγος και πάλι ήρθε στον άνθρωπο η παρησία προς τον Θεό. Για μέσω του Χριστού πλέον τώρα έχουμε παρησία προς τον Θεό και προσαγωγή στον Θεό, όπως λέει προς την προς Εφεσίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό πρέπει να αγαπούμε πολύ τον Χριστό μας, γιατί όλα τα λάθη μας τα διόρθωσε ο Χριστός. Αυτό που δεν κατάφερε ο Αδάμ και η Εύα και στο πρόσωπό του όλοι εμείς, το έκανε ο Χριστός. Και ενώ ο Αδάμ έχασε την παρησία, ο Χριστός μας ξαναδίνει αυτή την παρησία προς τον Θεό. Και μπορούμε τώρα να πηγαίνουμε με παρησία στον Θεό, εξαιτίας του Χριστού όμως και όχι εξαιτίας της δικής μας αρετής. Η αμαρτία έγινε τείχος που χώρισε τον άνθρωπο από τον Θεό, τον υποδούλεσε στον φόβο, στην ενοχή,
στην ανασφάλεια και στην πονηρία. Δείτε έναν άνθρωπο του κόσμου πώς τα έχει όλα αυτά. Και φόβο έχει, ενοχές έχει, ανασφάλειες έχει, φοβίες κλπ, πονηρία, κακία. Είναι όλα αυτά τα στοιχεία του ανθρώπου ο οποίος είναι υποδουλωμένος στην αμαρτία. Θα πείτε, αφού ο Χριστός μας ελευθέρωσε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν αυτά σήμερα? Γιατί μας ελευθέρωσε ο Χριστός μας, αλλά θα πρέπει και ο καθένας από εμάς προσωπικά να πάρει αυτή τη δυνατότητα, την ελευθερία. Ως δυνατότητα μας την έδωσε ο Θεός δια της υπακοής της εντολές του. Όσο ο άνθρωπος δεν υπακοεί στις εντολές του Χριστού, δεν αγαπεί, πάει δηλαδή τον Χριστό, παραμένει σκλάβος, σαν να είναι στην κατάσταση της Παλαιάς Διαθήκης, την κατάσταση του Αδάμ δηλαδή μετά την πτώση. Και είναι μεγάλο κρίμα, θα λέγαμε, να μην αξιοποιούμε εμείς οι άνθρωποι αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει ο Χριστός με την ενανθρώπιση. Τη δυνατότητα λέει να απελευθερωθούμε και από το φόβο και από τις ενοχές και από τις ανασφάλειες και από την πονηρία. Όπως λέει ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, η ημετέρα ψυχή το σούτον έχει περικείμενον αυτή σκότος εκ της πονηράς συνειδήσεως, ως μηδέποτε δύναστε μεταπαρησίας εις τον αυτής ατενής εδεσπότη. Η ψυχή μας, λέει, έχει τόσο σκοτάδι γύρω γύρω από την εξαιτία της πονηράς συνειδήσεως, ώστε δεν μπορεί ποτέ με παρησία να κοιτάξει προς τον Δεσπότη της, προς τον Χριστό. Γι' αυτό τόσο κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όσο και κατά τις άλλες εκκλησιαστικές ακολουθίες, παρακαλούμε επίμονα το Θεό να μας καταστήσει δια της χάρη του στο Αγίου Πνεύματος ευπαρησιάστους, να μπορούμε δηλαδή να έχουμε καλή παρησία, όπως λέμε, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις παρησία την προσέ. Να γίνει η Θεία Κοινωνία σε εμάς αιτία παρησίας, θάρρους προς τον Θεό, και όχι κατακρίματος, κατακρίσεως. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα μεταπαρησίας, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα. Καταξίωσέ μας Κύριε πριν πούμε το Πατερήμον, λέμε αυτή την ευχή, λέει ο ιερέας, εκπροσωπώντας και εμάς. Καταξίωσέ μας να σε επικαλεστούμε και να σε πούμε Πατέρα με παρησία, όχι ντρεπόμενοι. Και γι' αυτό, και αυτό γιατί την παρησία του ανθρώπου προς τον Θεό δεν καταξιώνει η ανθρωπίνης φιλίας πρόσληψης, αλλά η θεϊκής αληθείας επίκρισης. Πώς καταξιώνεται ο άνθρωπος, λέει, της παρησίας προς τον Θεό? Όχι αποκτώντας έναν φίλο, έναν άνθρωπο φίλο, αλλά όταν έτσι το κρίνει ο Θεός, αναπαγόμενος, θα λέγαμε, στην στάση, την όλη τη στάση τη δική μας, την όλη στάση ζωής μας. Σε αυτή ακριβώς τη βάση θεμελιώνεται εκκλησιολογικά και η όλη θεώρηση του θέματος της κοινωνίας και της προς Θεόν παρησίας των Αγίων, τους βίους των οποίων η στρατευωμένη Εκκλησία προβάλλει σαν παράδειγμα και την παρησία τους ζητάει σαν μεσήτρια. Οι Άγιοι, επειδή πλέον για αυτούς έχει βγει η κρίση του Θεού, ότι είναι πράγματι Υιοί Θεού, έχουν παρησία στον Θεό και μπορούν να τον παρακαλούν. Γι' αυτό και εμείς, εκμεταλλευόμενοι αυτή την παρησία που έχουν οι Άγιοι, τους παρακαλούμε να πρεσβεύουν για μας. Και επίσης παίρνουμε και τη ζωή τους ως πρότυπο, ώστε μιμούμενοι αυτούς να φτάσουμε και εμείς στην ίδια παρησία που έχουν και οι Άγιοι προς τον Θεό. Έζησε λοιπόν ο Αββάς Δωρόθεος με την σωστή σχέση και απέναντι στον Θεό, αλλά και απέναντι στον πλησίον, και δεν είχε ούτε υπερηφάνεια αλλά ούτε και παρησία, υπερβολικό θάρρος δηλαδή στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους, αλλά είχε αληθινή παρησία προς τον Θεό. Ούτε και με τους συγκοινοβιάτες του είχε ιδιαίτερη υπερβολικό θάρρος, παρησία. Και πάνω απ' όλα έζησε χωρίς υποψίες, περιέργειες και φιλονικίες, που η απουσία τους κάνει να ριζώνει στην ψυχή η ακατακρισία.
και να γεννιέται η ομοφροσύνη, που είναι πιο γλυκιά και από το μέλι. Όταν κανείς ζει χωρίς περιέργειες, χωρίς υποψίες, καχυποψίες, χωρίς φιλονικίες, τότε βοηθάει στο να αποκατασταθεί, να επιτευχθεί αυτή η ενότητα μέσα στην οικογένεια, στο κοινόβιο, στο μοναστήρι κλπ, η οποία είναι γλυκύτερη από κάθε μέλι. Και στα έργα του πάλι ήταν ο Αββάς Δωρόθεος δραστήριος, συνετός, και συντέριαζε την επίοικια με την αταραξία, που είναι γνώρισμα του ώριμου χαρακτήρα. Ενώ η ακαταστασία, η βιασύνη είναι γνώρισμα ενός ανώριμου χαρακτήρα. Στην απασχόλησή του με τα υλικά πράγματα ήταν επιμελής, προσεκτικός και αγαπούσε το ωραίο και λιτό, συνδυάζοντας όλα αυτά με τη διάκριση που του χάριζε ο Θεός. Πάνω και πρώτα απ' όλα όμως ήταν ταπεινός, σταθερός στο αγαθό, νυφάλιος και στοχαστικός. Κάνει έτσι μια πολύ ωραία αλλά και συνοπτική σκιαγράφηση του χαρακτήρα του Αγίου. Αλλά προς τι να επιχειρήσω να αναφέρω το κάθε τι με λεπτομέρεια, αυτό θα ισοδυναμούσε με το να θέλω να μετρήσω τις σταγόνες της βροχής και τα κύματα της θάλασσας. Θα έπρεπε να θέσω σαν όρο στα λόγια μου να μην τολμώ να επιχειρώ αυτά που ανήκουν σε άλλους, αλλά να αφήσω καλύτερα σε εσάς τη γλυκιά έρευνα όλων αυτών. Και όσοι εντρυφάτε στα κείμενα του Αββά θα αντιληφθείτε εύκολα με ποιο τρόπο ζωής και με ποια μακάρια πολιτεία οδηγήθηκε από τη Θεία Πρόνοια, που οικονομεί τα πάντα προς τη Θεία Διδασκαλία και την πνευματική παρακολούθηση των ψυχών, ο συμπαθής εκείνος και φιλόστρογος πατέρας, όπως εργάστηκε στον εαυτό του. Αυτό φανερώνεται, το πως εργάστηκε, μέσα από τα κείμενά του. Αυτοβιογραφείται δηλαδή ο Άγιος, χωρίς προφανώς να το θέλει, και μας αποκαλύπτει την όλη η εργασία που έκανε, αλλά και την πορεία, έτσι ώστε να φτάσει από υποτακτικός να γίνει ένας γέροντας. Γιατί αυτό συμβαίνει στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία, όταν κανείς θεραπευτεί, αποκατασταθεί η πνευματική υγεία εντός του, αυτός μετά μπορεί να δείξει το δρόμο και στους άλλους και να αναδειχθεί σε καθοδηγητή, σε γέροντα και τον άλλον. Αυτό έγινε με τον Αββά Δωρόθεο. Αυτό που είναι πραγματικά, αυτός που είναι πραγματικά άξιος να φωτίσει και να διδάσκει ψυχές, εκείνος που είναι πλούσιος σε σύνεση και ακόμα πλουσιότερος σε συγκατάβαση, ο μεγάλος στη σοφία και πολύ μεγαλύτερος στην ευλάβεια, ο υψηλός στη θεωρία και υψηλότερος στην ταπείνωση, ο πλούσιος στην ένθεη ζωή και πλουσιότερος στο ταπεινό φρόνημα, ο γλυκός στο λόγο και γλυκύτερος στην αναστροφή, ο επιστήμονας γιατρός για κάθε αρρώστια και θεραπεία, εκείνος που προσάρμοσε την Άγια και πολύπλευρη εκείνη οικονομία του Θεού στους πλούσιους και στους φτωχούς, στους σοφούς και στους αγράμματους, στους λυμένους και στους χαρούμενους, στους άνδρες και στις γυναίκες, στους γέρους και στους νέους, στους ξένους και στους οικείους, στους μοναχούς και στους αγάμους που ζουν στον κόσμο, στους άρχοντες και στους αρχομένους, στους δούλους και στους ελεύθερους. Αυτός είναι, έγινε, αναδείχθηκε ο Αββάς Δωρόθεος και έγινε τα πάντα τη πάση για τους πάντες, και έτσι κέρδισε τους περισσότερους, τους πλήρωνας, όπως και ο Απόστολος Παύλος: «Διέγωνα τη πάση τα πάντα έτσι ώστε να κερδίσω όσο μπορώ περισσότερους». Αλλά είναι καιρός πλέον, αγαπητέ, να σου παραθέσω τη γλυκιά τράπεζα των λόγων του Αββά, που με το να είναι θεληματικά ακαλόπιστοι στο ύφος τους ωφελούν πάρα πολύ. Θα δείτε ότι το κείμενο είναι λιτό, δεν έχει στολίδια περίχτεχνα λογοτεχνικά.
Αλλά αυτό το αναδεικνύει ακόμα περισσότερο και το καθιστά και πιο ωφέλιμο. Γιατί εκείνος ο πραγματικά Άγιος Άνδρας, ενώ ήταν τόσο μεγάλος στην αρετή και τόσο δυνατός στο λόγο, όμως και σε αυτή την περίπτωση, υπακούντας στην εντολή, συγκατέβηκε στα μέτρα των ταπεινών. Και γι' αυτό προτίμησε σε όλα το ανεπιτίδευτο ύφος και τον άτεχνο λόγο. Δεν θέλησε ο Παπάς Δωρόθεος με τα κείμενά του να εντυπωσιάσει τους φιλοσόφους, τους ρήτορες, τους εγγραμμάτους, τους σοφούς της εποχής εκείνης, αλλά θέλησε να διδάξει τους πάντας για να σώσει τους πλείωνας, και γι' αυτό κατεβαίνει, συγκαταβαίνει στην αδυναμία μας και γράφει πολύ απλά. Προτίμησε το ανεπιτίδευτο ύφος και τον άτεχνο λόγο. Και εσύ που κατάλαβες ότι αξίζει πραγματικά η απόλαυση της γνήσιας και μακάριας μελέτης των λόγων του Πατρός, προσπάθησε να εντρυφάσεις απεριόριστα σε αυτά που έχω συγκεντρώσει. Και καθώς θα βαδίζεις στα ίχνη της Άγιας Πολιτείας του αγαπημένου σου Αββά, σε παρακαλώ να εύχεσαι και για τη δική μου νοθρότητα. Βλέπετε πάλι πως ταπεινά μιλά για τον εαυτό του. Σαν αντίδωρο δώσ' μου την ευχή σου, την προσευχή σου. Στην αρχή όμως, πριν παρουσιάσω τους λόγους του Αββά, θα αναφέρω με συντομία και για τον μακάριο Δωσίθεο, αυτόν που υπήρξε πρώτος μαθητής του Αββά Δωροθέου, όταν ήταν ακόμα στη μονή του Αββά Σερίδου και αγωνιζόταν στον αγώνα της υποταγής σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού. Αυτό σύν Θεό θα το δούμε την επόμενη φορά. Είναι ένα καταπληκτικό κείμενο για τον Αββά Δωσίθεο, ωραιότατο, χαριτωμένο, που μας δείχνει πως ένας απλός, ταπεινός νέος, υποτακτικός, από την κοσμική ζωή στην οποία ζούσε, την πλήρη θα λέγαμε κοσμική ζωή, κατάφερε σε πολύ λίγο χρόνο, σε 7 χρόνια, να αγιαστεί και να πάει στη Βασιλεία του Θεού, χάρη στην άκρα και αδιάκριτο και ανυπόκριτο υπακοή του. Λοιπόν, σταματούμε εδώ γιατί βλέπω ότι συμπληρώθηκε η ώρα. Αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε σε αυτά που είπαμε ως τώρα ή κάτι άλλο, μπορούμε. Υπάρχει κάτι? Είναι έτσι όμορφα αυτά, γιατί μας ξεκαθαρίζουν νομίζω κάποιες έννοιες. Είπαμε σήμερα για την υποταγή, για την αποταγή, την προσπάθεια, την απροσπάθεια, την εξαγόρευση των λογισμών, τι σημαίνει λογισμός, τι σημαίνει στενή και τεθλιμμένη οδός, η οποία όμως γίνεται και πλατεία και ευρύχωρος. Και κάποια ακόμα τα οποία έχουν σχέση με την πνευματική ζωή και νομίζω πολλοί μας βοηθούν. Ναι. Υπάρχει κάτι, λέει ο... Δεν έχει έννοια να το πούμε αυτό. Πριν να γεννηθούν, πριν να υπάρξουν δηλαδή, δεν έχει έννοια να πούμε ότι ήξερε ο Θεός. Ο Θεός γνωρίζει για αυτούς που υπάρχουν. Ε? Αλλά ο Θεός, πώς να πούμε, όλους μας δίνει το δώρο της ύπαρξης. Ε? Από εκεί και μετά ο καθένας έχει δική του ευθύνη, έχει δική του, ας πούμε, δική του είναι η ευθύνη, αν θα σωθεί ή θα κολλαστεί. Ε? Ο Θεός δεν γνωρίζει κάτι που δεν υπάρχει, δηλαδή δεν μπορεί να προγνωρίσει για κάτι που δεν υπάρχει. Προγνωρίζει, αν το πούμε έτσι, για αυτούς που υπήρξαν, που υπάρχουν, καταλάβατε. Και βλέπει, ας πούμε, πώς θα κινηθεί η θέλησή μας. Αλλά αυτή τη στιγμή που θα υπάρξουμε και μετά, δεν έχει έννοια να πούμε για κάτι που δεν υπάρχει. Και για το Θεό φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, ο Θεός είναι πάνσοφος και δεν ξέρουμε τι μπορεί να λειτουργήσει ένα μικρό παιδί, ας πούμε, λόγω χάρη για τους γονείς του.
Μπορεί, ας πούμε, το ίδιο να μην σωθεί, αλλά να σωθούν κάποιοι άλλοι μέσω αυτού. Και να λειτουργήσει και αυτό θετικά και για το παιδάκι. Να πάει σε λιγότερη κόλαση, ας πούμε, όταν, αφού δεν θέλει να πάει στον παράδεισο, έτσι, γιατί ο Θεός όρισε να μας σώσει. Και προσπαθεί να αξιοποιήσει τα πάντα για να σωθούν οι πάντες. Έτσι, είναι πάνσοφος ο Θεός. Ε. Δεν μπορούμε να μπούμε στο νου του Θεού. Γι' αυτό είναι μεγάλη σοφία από μέρους μας να αφινόμαστε στον Θεό και να μην βάζουμε δικά μας σχέδια σε εφαρμογή ή τέλος πάντων σε χρονοδιαγράμματα και να τα δένουμε έτσι με την επιθυμία μας, να προσκολόμαστε σε αυτά και να πάσχουμε όταν δεν γίνονται. Και να λέμε πω αν γίνει αυτό θα είμαι ευτυχισμένος. Ανοησία με αγίστη. Ο Θεός έχει κάτι πολύ πολύ καλύτερο, οπότε μπορεί να το σκεφτείς, να το συλλάβεις, και όχι μόνο για σένα αλλά και για άλλους οι οποίοι θα βοηθηθούν μέσω εσού και εσύ που θα βοηθήσεις μέσω άλλων που ούτε καν τους φαντάζεσαι. Επομένως η μεγάλη σοφία, ας πούμε, η μεγάλη ξυπνάδα είναι να αφινόμαστε στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός θέλει πάντα σαν ανθρώπου σωθήνε και σε πήγαινε στην αλήθεια σε ελθήνε. Οπότε μην εξετάζουμε, γιατί κάποτε ο Μέγας Αντώνιος σκεφτόταν γιατί άλλοι πεθαίνουν μικροί και άλλοι πεθαίνουν μεγάλοι. Άλλοι γεννιόνται πλούσιοι, άλλοι γεννιόνται φτωχοί. Άλλοι γεννιόνται δούλοι και άλλοι ελεύθεροι. Έτσι δεν είναι? Τι το είπε ο Θεός? Αυτά είναι κρίματα του Θεού. Δεν μπορεί να τα καταλάβεις. Μην ασχολείσαι με αυτά. Ο Θεός ξέρει. Εσύ εμπιστεύσου την αγαθότητα, την παναγαθότητα και την πανσοφία του Θεού. Οπότε για να ζει το παιδάκι, ξέρει ο Θεός γιατί ζει, ε? Θα μπορούσε ενδεχομένως να πει, να σας πω ένας λόγος, ας πούμε. Αν το έπαιρνε μικρό το παιδί και κολλαζόταν, να έλεγε το παιδί, γιατί δεν μ' άρεσε να ζήσω, εγώ μπορεί να μετανοούσα αργότερα. Καταλάβατε. Ο Θεός, βλέπετε, ιδίως αυτούς που είναι αμετανόητοι, τους αφήνει να ζουν πολλά χρόνια κατά κανόνα. Θυμάμαι ένα γέρο μου δώσε ένα σημείο, μα λέει, πάτερ, κάνε προσευχή 95 χρόνων και δεν θέλει να πει ήμαρτον. 95 χρονών. Τον άφησε ο Θεός να ζήσει 95 χρόνια. Και όμως δεν ήθελε να πει ούτε εκείνη την ώρα ήμαρτον. Ε? Πώς είναι η αγάπη του Θεού, η μακροθυμία. Τι είναι να πεις ένα ήμαρτο στο Θεό, να αναγνωρίσει ότι έκανε ένα λάθος? Όχι. Αυτό ήταν πάνω και από τον Πάπα, φαίνεται. Ήταν αλάθητο. Λοιπόν. Κάτι άλλο. Ναι. Αν γνώριζε ο Παπάς Δωρόθεος τον Αββά Ισαάκ τον Σύρο. Ναι. Αυτό τώρα θέλει βέβαια ιστορική έρευνα, δεν μπορώ να σας το απαντήσω με ακρίβεια. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος βέβαια έστει στη Συρία, έτσι, ο Αββάς στην περιοχή εκεί της Νινεβή, λένε ιστορικοί. Ο Αββάς Δωρόθεος είναι στη Γάζα, δεν είναι πολύ κοντά βέβαια αυτά. Στην παραλία δηλαδή της Μεσογείου είναι η Γάζα, έτσι, εκεί που είναι τώρα η Παλαιστίνη. Σε εκείνη την περιοχή ήταν το κοινόβιο του Αββά Σερίδου. Και χρονικά περίπου είναι στον ίδιο χρόνο, περίπου. Ναι. Αν και υπάρχει μια σάφια για τον Αββά Ισαάκ τον Σύρο, πότε ακριβώς έζησε. Ο Αββάς Δωρόθεος ξέρουμε είναι στον 6ο αιώνα. Εκείνο που μπορούμε να πούμε έτσι, που λένε έτσι οι μελετητές, είναι ότι επειδή έζησε έναν αιώνα μετά από τους μεγάλους γεροντάδες που έχουμε στο γεροντικό, τον Αββά Σισόη, τον Μέγα Αντώνιο κλπ, ένα-δύο αιώνες μετά, ήξερε σίγουρα αυτούς τους πατέρες, γιατί τους παραθέτει, και επειδή έζησε έναν αιώνα πιο μετά, που υπήρχε και τότε μεγάλο ζήλος για τον Χριστό, μεγάλη άσκηση, χιλιάδες άνθρωποι ζούσανε μοναχικά, το μοναχικό ιδεώδες, έχει χωνέψει τους Άγιους Πατέρες αυτούς τους ασκητές τους μεγάλους του 5ου αιώνα και του 4ου αιώνα, έτσι, που είχαμε στην Αίγυπτο, και έχει πρακτικοποιήσει ακόμα περισσότερο αυτά τα ρητά τους, τα διδάγματά τους που βρίσκουμε στο γεροντικό. Γι' αυτό θα δείτε, μελετώντας τα κείμενά του,
πώς στην πράξη μας δίνει να εφαρμόσουμε αυτά τα ρητά των Αγίων Πατέρων. Τα έχει πολύ φέρει στην καθημερινότητα δηλαδή. Οι Άγιοι Πατέρες δούλευαν. Ήταν επόμενοι της Αγίας Πατράση, αλλά και αυτοί με τη χάρη του Θεού που ζούσαν βάζανε και το δικό τους το λιθαράκι. Και μας ερμήνευαν αυθεντικά και τους Άγιους των προηγούμενων αιώνων. Οπότε δεν ξέρω αν ήξερε τον Αβά Ισάκ το Σύρο, γιατί σημειώστε ότι ο Αβά Ισάκ έγραψε τα Συριακά. Και εμείς αυτό που έχουμε ως κείμενο το Αβά Ισάκ το Σύρο είναι μετάφραση από έναν πατέρα της Μονής του Αγίου Σάβα. Οπότε δεν ξέρουμε αν υπήρχε και η δυνατότητα η γλωσσική. Ο Μέγας Βασίλειος όταν δέχθηκε τον Αβά Ισάκ, συγγνώμη, τον Άγιο Εφραίμ, υπήρχε και αυτό το θέμα. Δεν μιλούσε την ίδια γλώσσα. Ο Άγιος Εφραίμ μιλούσε Συριακά. Αλλά με τη χάρη του Θεού συνεννοήθηκαν μια χαρά. Έγινε θαύμα δηλαδή και ο ένας καταλάβαινε τον άλλον. Οπότε σίγουρα γνώριζε τους πατέρες της Αιγύπτου, το γεροντικό και όλα αυτά τα κείμενα. Ίσως όμως να είχε υπόψη του και τον Άγιο Ισάκ το Σύρο. Αλλά θα δείτε πως όλοι οι Άγιοι Πατέρες ταυτίζονται. Ουσιαστικά μας λένε τα ίδια πράγματα, γιατί είναι το Άγιο Πνεύμα το οποίο είναι το ίδιο. Και στους μεν και στους δε, και ενεργεί και διδάσκει και φωτίζει και λένε τα ίδια πράγματα. Υπάρχει αυτό που λέμε η Συμφωνία των Πατέρων. Ενώ σήμερα, για να κάνουμε και μια επικαιροποίηση του πράγματος, βλέπετε αυτοί που δεν είναι επόμενοι της Αγίας Πατράση είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν και ενεργό το Άγιο Πνεύμα, έχουν και μια ζωή όχι σύμφωνη με το Ευαγγέλιο, οπότε λένε και άλλα λόγια, άλλα πράγματα, άλλα ρητά, άρρητα και ανομολόγητα, τα οποία είναι αντίθετα με το Πνεύμα του Άγιο. Γι' αυτό και φτάνουμε στον οικουμενισμό που σου λέει δεν πειράζει, ας λένε και διαφορετικά πράγματα, βάλε τους και αυτούς μέσα. Αυτό είναι το πνεύμα της πονηρίας, έτσι, δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι πάντα το ίδιο και ο Χριστός είναι πάντα ο ίδιος, αναλύωτος, και τα λόγια του είναι πάντα τα ίδια και αναλύωτα και δεν χωράει, πώς να πούμε, μια άλλη δόξα για τον Θεό. Βλέπετε τώρα τους βαφτίσαμε ετερόδοξους. Και τις εκκλησίες που δεν είναι εκκλησίες των αιρετικών τις βαφτίσαμε ετερόδεξες εκκλησίες. Τώρα δεν θα τους λέμε αιρετικούς, έτσι υπέγραψαν κάποιοι, εμείς θα τους λέμε. Αλλά μας λένε να τους λέμε ετερόδοξες εκκλησίες, το οποίο είναι αντίφαση εν της όρης. Ετερόδοξος, αυτός που έχει άλλη δόξα, έτερη δόξα για τον Θεό, είναι ο αιρετικός. Δεν υπάρχει άλλη δόξα για τον Θεό, ο Θεός είναι ένας και η δόξα του είναι μία. Δεν υπάρχει και άλλη δόξα και άλλη θεώρηση του Θεού δηλαδή. Αυτός που έχει και άλλη θεώρηση του Θεού, παπική λόγου χάρη, λένε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Μια άλλη θεώρηση. Σου λέει γιατί όχι και αυτή η Εκκλησία ετερόδοξη. Έχει άλλη δόξα για το Άγιο Πνεύμα, άλλη θεώρηση. Είναι Εκκλησία, δεν μπορεί να είναι Εκκλησία. Γιατί το Άγιο Πνεύμα ή το ένα θα έχει ή το άλλο. Δεν μπορεί να έχει και το ένα και το άλλο, να εκπορεύεται και από τον Πατέρα και από τον Υιό. Ή μόνο από τον Πατέρα, όπως λέμε εμείς, ή το ένα θα ισχύει ή το άλλο. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Όχι, σου λέει μπορεί να τους βάλουμε και αυτούς μέσα. Αυτό είναι το πνεύμα της πονηρίας. Έτσι, ο διάβολος το κάνει αυτό. Γι' αυτό βλέπετε αυτοί που πάνε στους μάγους, βλέπουν και εικόνες ότι έχουν οι μάγοι. Και μπερδεύονται. Σου λέει γίνεται, αφού είναι, δεν ξέρω λέει τι ήταν, λέει είχε και εικόνες μέσα. Τι ήταν, δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει. Ότι ο διάβολος αυτό κάνει, αναμειγνύει αυτά που δεν μπορούν να αναμειχθούν. Την αλήθεια με το ψέμα, το φως με το σκοτάδι. Ενώ οι Άγιοι Πατέρες βλέπετε έχουν πνεύμα ευθές, γι' αυτό και ο λόγος τους είναι ξεκάθαρος. Αν διαβάσετε τώρα αυτό το κείμενο που ψηφίστηκε στη Σύνοδο, στο Κολυμπάρι, το νούμερο 6, το τελευταίο εκεί, είναι γρυφώδες. Γρίφος είναι, δεν μπορεί να το καταλάβεις. Γιατί είναι σκόπιμο αυτό. Είναι σαν τις ρίσεις του μαντίου των Δελφών, ίξεις αφίξεις. Δηλαδή και το α και το μειον α.
μπορείς να πάρεις, και το ένα και το άλλο, για να μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύει κατά το δοκούν δηλαδή, και ουσιαστικά να κάνει αυτό που νομίζει αυτός. Αυτά τα κείμενα παράγει το πνεύμα της πονηρίας, ενώ το πνεύμα των πατέρων είναι ξεκάθαρο. Διαβάστε τους όρους των Οικουμενικών Συνόδων, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν χωράει καμία αμφισβήτηση, καμία αμφιβολία, καμιά δεύτερη ερμηνεία, καμιά δεύτερη ανάγνωση, όπως το λένε τώρα οι μοντέρνοι με τα πατερική αιρετική, και καμιά άλλη δόξα για τον Θεό. Δεν μπορείς να είσαι αιρετικός και να είσαι και εκκλησία. Αλλά σήμερα, επειδή κυριαρχεί το πνεύμα της πονηρίας, όλα τα μπορούμε, έτσι. Δηλαδή νομίζουμε ότι τα μπορούμε. Αλλά ουσιαστικά ζούμε μια σχιζοφρένεια. Όταν αναμειγνύουμε το φως με το σκότος, τη ζωή με το θάνατο. Κάτι άλλο. Άλλη έννοια, γιατί ξέρετε και η γλώσσα εξελίσσεται και πρέπει να ξέρουμε και τη γλώσσα της εποχής των πατέρων για να κατανοήσεις ένα κείμενο. Θα πρέπει να έχεις υπόψη σου τον συγγραφέα και το χρόνο στον οποίο είσαι ο συγγραφέας, έτσι, για να μην πέσεις σε λάθος ερμηνεία. Βλέπετε και οι έννοιες άλλων λέξεων που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο και σήμερα έχουν άλλη έννοια. Έχει η γλώσσα μέσα στην πορεία των αιώνων, έχει εξελιχθεί, ας το πούμε, έχει εξελιχθεί, έχει τροποποιηθεί η έννοια των κάποιων λέξεων, και θα πρέπει να ξέρουμε την ερμηνεία που υπήρχε στην εποχή εκείνη στην οποία γράφτηκε το κάθε κείμενο. Έτσι, υπάρχουν όροι και υπάρχει ορολογία στους πατέρες που είναι πολύ, πρέπει να οφείλουμε να τη γνωρίζουμε για να μπορούμε να διαβάζουμε σωστά. Γι' αυτό η μετάφραση πολλές φορές είναι αποτυχημένη, γιατί και αυτοί που κάνουν τις μεταφράσεις δεν έχουν το πατερικό πνεύμα, δεν γνωρίζουν την πατερική ορολογία, μπορεί να είναι φιλόλογοι κλπ, αλλά τα λεξικά δεν έχουν και αυτά πάντα τη σωστή ερμηνεία, ή δεν έχουν όλες τις ερμηνείες ιστορικά πώς εξελίχθηκε η έννοια μιας λέξης. Και γι' αυτό είναι μια προδοσία πολλές φορές η μετάφραση. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, να πούμε ότι το καλύτερο είναι να το διαβάζουμε στο πρωτότυπο, αφού όμως έχουμε και αυτή την γνώση της πατερικής ορολογίας. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Οι πατέρες χρησιμοποιούν τους όρους κάθαρση, φωτισμός και θέωση. Το έχετε ακούσει, το έχουμε πει και άλλες φορές. Τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής. Αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνταν και από φιλοσόφους ειδωλολάτρες, νεοπλατωνικούς, οι οποίοι όμως τους έδιναν τελείως άλλη έννοια. Άλλη έννοια της κάθαρσης για τους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους και άλλη έννοια της κάθαρσης για τον Μέγα Βασίλειο, για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Τελείως διαφορετική έννοια. Αν λοιπόν κανείς δεν έχει τη σωστή γνώση της έννοιας, θα παρεξηγήσει τους πατέρες και θα τους πει ότι είναι νεοπλατωνικοί ή έχουν επίδραση από τους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους. Αυτό πάθανε οι Προτεστάντες. Και έτσι φτιάξαν τη λεγόμενη μεταπατερική θεολογία. Και θεώρησαν ότι οι Άγιοι Πατέρες μας ήταν επηρεασμένοι από τους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους. Επειδή μείνανε στο εξωτερικό, κοίταξε, λέει, τις ίδιες λέξεις χρησιμοποιούν. Οι ίδιες λέξεις, αλλά με άλλο νόημα. Έχει σημασία τεράστια το νόημα. Πώς νοηματοδοτείς την κάθε λέξη. Οι Άγιοι Πατέρες πήραν κάποιους όρους από την φιλοσοφία, την ειδωλολατρική φιλοσοφία, αλλά τους έδωσαν τελείως άλλο περιεχόμενο, τελείως άλλη έννοια. Και θα πρέπει ένας που είναι ειλικρινής, μελετητής και σωστός και επιστήμονας να σκύψει κάτω, να δει τι εννοεί ο πατέρας όταν λέει κάθαρση, τι εννοεί όταν λέει φωτισμός, τι εννοεί όταν λέει θέωση. Μια άλλη έννοια, ας πούμε, η έννοια της έκστασης. Τη χρησιμοποιούν και οι πατέρες την έκσταση. Αλλά είναι τελείως άλλη έννοια της έκστασης για τους φιλοσόφους της πρόχριστου εποχής ή και τους μετά Χριστών εποχής ειδωλολάτρες, και άλλη έννοια της έκστασης για τους πατέρες.
Για τους φιλοσόφους η έννοια της έκστασης είναι να βγει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, ουσιαστικά είναι κάτι σαν σαν ένας στιγμιαίος δαιμονισμός, θα λέγαμε. Ενώ η έκσταση για τους πατέρες είναι η αρπαγή του νου στο Θεό. Άλλο πράγμα, τελείως άλλο πράγμα. Πνευματική κατάσταση υψηλή. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς να έχει και ένα πνευματικό οδηγό, ό,τι δεν καταλαβαίνει να το συμβουλεύεται, και να έχει και την ταπείνωση να ψάχνει, να ερευνά και να μην έτσι αφήνει αβασάνιστα τα πράγματα και παραεξηγεί μετά και τα κείμενα και τους Άγιους Πατέρες. Κάτι άλλο? Πώς αποκτάμε παρουσία στους Αγίους? Όταν ζούμε λίγο τη ζωή τους, μιμούμαστε τη ζωή τους, διαβάζουμε τα κείμενά τους και προσευχόμαστε. Τους μιλάμε. Όπως έναν άνθρωπο, όσο του μιλάς και του δείχνεις την αγάπη σου, την εκτίμησή σου, έτσι κλπ. Εξοικειώνεσαι μαζί του. Οι Άγιοι είναι έτοιμοι να εξοικειωθούν μαζί μας. Είναι δίπλα μας, μας αγαπάνε πάρα πολύ. Και χαίρονται να τους μιλάμε και η Παναγία μας, γιατί ήταν σαν και εμάς και έχουν περάσει από ανάλογους πειρασμούς και ανάλογα καμίνια που περνάμε και εμείς, οπότε χαίρονται να τους μιλάμε. Όσο κανείς μιλάει με τους Αγίους, συνομιλεί, αγιάζεται, παίρνει τη χάρη τους που είναι η χάρη του Θεού πάλι και αποκτά και παρησία. Εννοείται βέβαια ότι προσπαθεί και να ζήσει, να μοιάσει λίγο στη ζωή των Αγίων, όχι να κάνει τις αμαρτίες και μετά να λέει Άγιε βοήθαμε. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Ορίστε. Ναι. Είναι κάτι. Ναι, αυτό αξίζει να κάνουμε ένα μάθημα και πολλά μαθήματα για τους λογισμούς και νομίζω κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό, με τη χάρη του Θεού. Να σας πω πολύ σύντομα, έτσι συνοπτικά, χωρίς να το εξαντλούμε το θέμα. Συνήθως, κατά βάση, κυρίως λογισμοί δεν είναι οι απλές σκέψεις. Περνάνε συνέχεια απλές σκέψεις, έτσι. Είδα κάτι τώρα, ας πούμε, μου έρθει μια σκέψη. Είναι οι εμπαθείς λογισμοί, αυτοί που οι εμπαθείς σκέψεις. Οι σκέψεις που είναι συνδεδεμένοι με ένα πάθος. Ας πούμε, βλέπεις χρήματα και αμέσως λες να τα πάρω, να τα αρπάξω. Είναι πλέον η εικόνα του χρήματος, η έννοια του χρήματος συνδεδεμένη με την αγάπη προς το χρήμα, έτσι, με το πάθος της φιλαργυρίας. Αυτός είναι ένας λογισμός, μια εμπαθή σκέψη. Αυτό όταν, ας πούμε, σου συμβαίνει και το βλέπεις τον εαυτό σου, πρέπει να το πεις. Ότι γέροντα πάτερ, βλέπω αυτό στον εαυτό μου. Μόλις βλέπω χρήματα, μου έρχεται να ορμήσω, να τα πάρω. Είναι η φανέρωση, προσέξτε, ενός πάθους που κρύβεται μέσα στην ψυχή. Παρακολουθώντας τους λογισμούς, ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει ποια πάθη έχει μέσα του. Βασικά τα έχουμε όλα τα πάθη, αλλά υπάρχουν κάποια που κυριαρχούν και δίνουν και τους αντίστοιχους λογισμούς. Οπότε χρειάζεται να εξαγορευόμαστε αυτούς τους λογισμούς που είναι εμπαθείς και τους βλέπουμε συνέχεια, τους συναντάμε, γιατί έρχεται και ξανάρχεται αυτός που είναι εμπαθείς λογισμός, είναι πάθος που έχει, ας πούμε, κυριαρχήσει μέσα στην ψυχή μας. Αυτές τις απλές σκέψεις που περνάνε και φεύγουν δεν χρειάζεται να τις ξεμογηθούμε, δεν είναι αμαρτία αυτό, έτσι. Αμαρτία γίνεται ας πούμε που κανείς δεχθεί τον εμπαθή λογισμό, το κουβεντιάζει, αρχίσει να ευχαριστιέται και φτάνει και μέχρι την πλήρη συγκατάθεση, αν δεν σταματήσει την πορεία, έτσι, με την πάλη. Γιατί πολλές φορές μας πειράζει ο διάβολος, γιατί και αυτό είναι
ένα σημείο επίσης, να εξομολογούμαστε τα πάντα, να ψηρίζουμε τα πάντα, και έρχονται μερικοί και με σεντόνια ολόκληρα, 10 σελίδες ας πούμε εξομολόγηση. Τι να προλάβει και ο πνευματικός να ακούσει εκεί μετά. Και δεν είναι και πράγματα που χρειάζονται. Πολλά δεν είναι αμαρτίες καν, είναι τίποτα. Αλλά μας πειράζει ο διάβολος, δημιουργεί και αυτές τις λεγόμενες ψευτοενοχές. Και κανείς δεν πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ψηρίζει που λέμε τα πράγματα ή να εξετάζει τώρα μήπως αμάρτησα, μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Ό,τι είναι πράγματι αμαρτία θα τον πληροφορήσει ξεκάθαρα η συνείδησή του. Αλλά αυτά θέλει πιο πολύ έτσι ανάπτυξη και με το πνευματικό ο καθένας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εσών εις τον αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαν γυναίψας φιλάνθρωπαι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.